Νέα δεδομένα για το εμβόλιο της AstraZeneca φέρνουν ηλικιακοί περιορισμοί για όλους όσοι είχαν προγραμματισμένο ραντεβού για χορήγηση της πρώτης δόσης. Ευκαιρία να αλλάξουν εμβόλιο όσοι το επιθυμούν και είναι κάτω των 50 ετών, θα δώσει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή του Υπουργείου, θα μπορούν να ακυρώσουν το ραντεβού τους καλώντας το 1474 και ακολούθως θα διευθετήσουν ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού όταν θα ανοίξει για την ηλικιακή τους ομάδα. Η όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται έφερε εκ νέου έκκληση στους πολίτες που εμβολιάστηκαν ήδη με την πρώτη δόση του εμβολίου, όπως ολοκληρώσουν το εμβολιαστικό του σχήμα. Είναι ανάγκη να συνεχίσουμε με τη δεύτερη δόση γιατί για την αντιμετώπιση των νέων μεταλλάξεων απαιτούνται και οι δύο δόσεις, ειδικά για την ινδική μετάλλαξη. Επισημένοντας πως το ενδεχόμενο ενός θρομβοεμβολικού επεισοδίου μετά την δεύτερη δόση είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή κάτω από 1 στο 1.000.000. Επομένως νομίζω ότι είναι πολύ ασφαλές να συνεχίσουμε με τη δεύτερη δόση. Ενώ για όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν παρέλθει 15 ημέρες χωρίς να εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Πράσινο στην χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά ηλικίας 12 μέχρι 15 ετών, άναψε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ανοίγοντας τον δρόμο για εκκίνηση των παιδικών εμβολιασμών στα 27 κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές, κανένα παιδί από όσα έλαβαν το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν νόσησε με κορονοϊό.